Σε αυτό το κλίμα έρχεται και μια νέα πρόκληση από την τουρκική αντιπολίτευση. Βουλευτής απειλεί τον Πάνο Καμένο με βαριοπούλα. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα η ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Μαρία Ζαχαράκη. Μαρία, σε ακούμε. Νίκο, κατά μέτωπο επίθεση στην κυριολεξία από την αξιωματική αντιπολίτευση εδώ στην Τουρκία κατά του Πάνου Καμένου, βουλευτής λοιπόν της αντιπολίτευσης στην Τουρκία εδώ, ο Στουρκ Γιλμάς, δήλωσή του στο τουρκικό πέκτορ ειδήσεων Ανατολού, είπε χαρακτηριστικά ότι ο Έλληνας υπουργός θα φάει καμιά βαριοπούλα στο κεφάλι εκεί που δεν θα το περιμένει. Όταν το ΤΣΕΧΕΠΕ έρθει στην εξουσία, είπε, θα αποκαλύψουμε ένα-ένα τα τουρκικά ονόματα των 156 νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο που ανήκουν στην Τουρκία και θα το διακηρύξουμε σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα ας μην δοκιμάζει την υπομονή της Τουρκίας με το να κατέχει τα δικά μας εδάφη εκεί. Ο Έλληνας υπουργός θα φάει καμιά βαριοπούλα στο κεφάλι εκεί που δεν θα το περιμένει, είπε χαρακτηριστικά ο Στουρκ Γιλμάς. Μάλιστα ανέφερε, Νίκο, ότι δεν λέει μόνο λόγια του αέρα και ότι θα περάσει και σε πράξεις γιατί είναι χρέωση. Δεν θα επιτρέψουμε είτε πάνω στα δικά μας νησιά να κάνουν μπάρμπεκιου και να κουνάνε το δάχτυλο στην Τουρκία. Και κάλεσε τον Πάνο Καμένο να προσέχει τα λόγια του. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Ζαχαράκη.